Από ό,τι φαίνεται, η κυβέρνηση επιλέγει την καταστολή όταν πρέπει να αντιμετωπίσει τους εργαζόμενους αντί να κάτσει και να τους ακούσει. Το ζήσαμε σήμερα και στην Αθήνα με την επίθεση με τα χημικά, το ζούμε και με τους αγρότες. Φυσικά και οι εργαζόμενοι έχουν δίκιο, φυσικά και οι αγρότες έχουν πέρα για πέρα δίκιο. Στο πλευρό τους βρίσκεται και η πλειοψηφία του ελληνικού λαού. Μαζί τους, γιατί τελικά η πλειοψηφία του ελληνικού λαού και οι αγρότες, οι φτωχοί και οι μικροί αγρότες είναι αυτοί, είναι τα θύματα αυτής της αντιαγροτικής πολιτικής. Το κόστος παραγωγής για τους αγρότες είναι αδιανόητο. Θα πρέπει εδώ και τώρα να αντιμετωπιστεί με το αφορολόγητο πετρέλαιο, με τις εγγυημένες τιμές, με ό,τι τέλος πάντων τα αιτήματα τα συγκεκριμένα που έχουν. Επίσης, θα πρέπει κάποια στιγμή να λυθεί και το ζήτημα με τις αποζημιώσεις από φυσικές καταστροφές, οι οποίες κάθε χρόνο γίνονται όλο και περισσότερες και οι αποζημιώσεις καθυστερούν διαρκώς. Είναι πέρα για πέρα δίκαια τα αιτήματα, όρημα, και θα πρέπει η κυβέρνηση να δώσει θετική απάντηση. Σε ό,τι μας αφορά, ως ΚΚΕ, θα είμαστε με όλη μας την ψυχή στο πλευρό των αγροτών, θα είμαστε στο πλευρό όλων όσων αγωνίζουν.